Συναξαριστής Αγίου Νικοδήμου, 11 Δεκεμβρίου, των Οσίων Δανιήλ και Λουκά των Στυλιτών. Το αυτό μηνύ, γιώτα άλθα μηνύ του Οσίου Πατρός ημών Δανιήλ του Στυλίτου, και γίνον παν, αλλά και γίν εκκλίνον, εκεί Δανιήλ πριν στήλων και νυν πόλων. Ενδεκάτη Δανιήλ στην Οβάμον ευρύτα το τέρμα. Ούτως ήταν κατά τους χρόνους του βασιλέως Λέοντος του Μεγάλου, του επικαλούμενου Μακένη, εν έτη 467, καταγόμενος από τη Μεσοποταμία της Συρίας, εκ της ενορίας Σαμοσάτων, από χωρίων καλούμενων Μαλθά, Υιός πατρός μεν Ηλία, μητρός δε Μάρθας. Ούτως λοιπόν εγεννήθη διαμέσου κοινός θαυμαστής Οπτασίας, η οποία εφάνει εις την μητέρα του, προτού ακόμη να συλληφθεί εις την κοιλία της. Όταν δε έγινε 5 χρονών, επροσφέρθη υπό τον γονέο του εις ένα μοναστήριο είναι ο ιερός Πες και εις ιερών τόπων δεχθεί το όνομα. Εν τον μοναστηρίου γάρ εκείνο επωνομάστη Δανιήλ από του προεστώτος, διαμέσου κοινός σημείου. Και βέβαια, από όταν ήθελε αφιερωθεί εις τον Θεόν, κατά την υπόσχεση των γονέων του, καθώς νηπιώθεν αφιερώθη και ο προφήτης Σαμουήλ. Αν ίσως ο προεστώτος του μοναστηρίου ήθελε στέρξη να τον δεχθεί εις τη αυτή νηπιώδη πολλά ηλικία, αλλά επειδή εκείνος δεν έστρεξε, δια τούτο και ο Δανιήλ δεν αφιερώθη τότε εις τον Θεό. Όταν δε έφτασε εις τον 12ο χρόνο της ηλικίας του, τότε καταφρονήσας όλα του κόσμου τα πράγματα, επήγαινε σε ένα κοινόδιον και εκεί ενεδύθη τα των μοναχών σχήμα. Όθεν ήταν εκεί ο Δανιήλ, προκόπτων και κρατούμενων και κρατεούμενους τόσο κατά τη σωματική ηλικία, όσο και κατά την πνευματική της αρετής, έπειτα επήγαινε στον Άγιον Σημαίον τον Σιλίτην και ευλογήθη από αυτόν. Επιστρέφεται δε στο μοναστήριο έβρεν αποθανόντατον εκείνου ηγούμενον, όθεν εδιάζεται από τους αδελφούς του μοναστηρίου να γίνει εις αυτούς ηγούμενος. Αυτός όμως δεν επίστη εις τούτον τελείως, αλλά επειδή είχε παλαιόν σκοπό να υπάγει εις τους ιερούς τόπους των Ιεροσολύμων, δια τούτο ευγαίνοντας κρυθίως από τον Μαρασίνον και περιβαδόν εστοχάστη ως εύλογον το να ανταμώσει τον προρυθέντα Άγιον Σημαίον τον Στυλίτην. Ανταμώσας λοιπόν αυτόν εμποδίστη παρά αυτού να μην υπάγει στα Ιεροσόλυμα, αλλά μάλλον να υπάγει εις την Κωνσταντινούπολη. Όθεν πηγαίνοντας πλησίον της Κωνσταντινούπολης εις τον καλούμενον Ανάπλων, εκεί έκλεισε τον εαυτόν του μέσα εις έναν ναόν των ειδόλων και πολλούς πειρασμούς έπαθε από τους δαίμονες. Έπειτα ανέβη επάνω εις ένα στήλο και εκεί δείχνει μια γενναιότητα και άσκηση υπερβάλλουσαν ο αείδημος ασκεπής γαρ και άστεγος όν, εταλαιπωρείτο από το κάρμα του φέρους και από την τσιχρά του χειμώνος. Από την τσίχνα του χειμώνος, όθεν έλαβε χάρισμα παρακυρίου να πει πολλά θαύματα, ώστε όπου εθνίστη η αρετή αυτού και το όνομα τόσο κοντά εις τον βασιλέα Λέοντα, όσο και εις τον διάδοχό του Ζήνωνα, τον εν έτη 474 βασιλεύσαντα και των μεταυτών τύραννων βασιλίσκων, οι οποίοι επήγαν οι ίδιοι μόνοι και προσκύνησαν αυτόν και ήκουσαν από το στόμα του εκείνα τα πράγματα όπου έμελον να τους ακολουθήσουν. Ούτως ο Άγιος εβοήθησε και εις την Εκκλησία του Χριστού, η οποία τότε επολεμείτο από τους αιρετικούς, όθεν οσίως και αμέντος στη ζωή του διαπεράσας προς Κύριον εξεδίνησεν. Πενείται δε η αυτού σύναξης εν το Ανάπλο. Πι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Λουκά του νέου στυλίτου. Προς ίσως ανήνεγγε τον Λουκάν στήλος. Λουκάς δε τον νουν προς Θεόν, προς όν τρέχει.
ούτως ήταν κατά τους χρόνους μεν του βασιλέως Ρωμανού, του Λεκατινού και γέροντος και Κωνσταντίνου του Πορφυρογέννητου και γαμπρού αυτού, Ιούδε λέοντος και σοφού, κατά την Πατριαρχίαν δε του Θεοφυλάκτου, Ιού Γνησίου του αυτού Ρωμανού, εν έτη 919, καταγόμενος από την γη της Ανατολής και Υιός ον Χριστοφόρου και Κανής. Όταν λοιπόν εκκινήθη κατά των καιρών εκείνων ο κατά των Βουλγάρων πόλεμος, τότε η προσταγή των βασιλέων εδίασε και των όσιων τούτων να υπάγει εις τον πόλεμο. Όθεν εις καιρών όπου εσυγκροτήθη ο πόλεμος και έδεσε πολλές μυριάδες ανθρώπων, τότε ειλυτρώθη αυτός ούτως υπό της θείας προνοίας. Δια τούτο έγινε ύστερο μοναχός και επειδή επρόκοψε εις την άσκηση, εκκυροτονήθη πρεσβύτερος και εφόρεσε σιδηρά βαρέα για να καταδαμαθεί το σώμα του. Ενίστευσε δε τας έξι μέρας της εβδομάδος και άνω τι δεν έτρωγε παρά έξι μόνον την προσφορά όπου του έφεραν και λάχανα ομά. Έπειτα ανέβη επάνω εις ένα στήλο και εις αυτόν διαπέρασε χρόνους, τρεις. Επειδή δε ήκουσε θεία φωνή όπου τον εκάλλει δια τούτο πειθόδενος εις τον καλούντα Θεόν, επήγαινε εις τον Όλυμπον και βάλει εις το στόμα του μια πέτρα, σαν ένα χαλινάρι, για να εμποδίζεται να μην ομιλεί. Από εκεί δε γυρίζει πάλι εις την Κωνσταντινούπολη και εκεί δεν πηγαίνει εις την Χαλκιδόνα και αναβαίνει πάλι επάνω εις έναν άλλον στήλον. Και μη ίδια θαύματα ενεργεί. Έτσι λοιπόν διαπεράσας εις το στήλον χρόνους 45 προς Κύριον εξεδίνησεν. Οι Άγιοι Μάρτυρες Αϊθαλάς και Ακεψεΐς ξύφι τελειούνται. Ακεψεΐν βλέπουν με πάσχοντα ξύφι. Αϊθαλά ζήλωσον εζήλωσάσαι. Ούτι οι Άγιοι εκατάγοντο από την Περσία, εκ πόλεως καλουμένης Αργύρ. Και ο μεν Αϊθαλάς ήταν ιερές των ειδόλων. Εγνώρισε δε την εν Χριστώ πίστην εξαιτίας τι αύτης. Ήγουν διατί ευθύς μόνον όπου ενθυμήθη να υπάγει εις τον επίσκοπο των και χριστιανών, των χριστιανών ιατρέστη από την ασθένειαν όπου έπασχεν ή της ήτων ρίσης αίματος. Μαθών λοιπόν και κατηχηθείς από τον επίσκοπο την εις Χριστόν πίστην, εγύρισε εις την ειδική του πόλη για να γεννεί και εις τους άλλους, της ευσεβίας διδάσκαλος. Επειδή δε εδιαβάλθη ως χριστιανός εις τον της πόλεως άρχοντα και τον Χριστόν ομολόγησε, δια τούτο έκοψαν τον εαυτό τον αυτίον του και έριξαν αυτόν εις τη φυλακή. Ο δε Άγιος Ακεψεΐς ήταν διάκολος και πιαστής ομολόγησε την ευθένεια. Όθεν δέρνεται ανελεήμονα και στέλνεται μαζί με τον Αϊθαλάν εις τον αρχιμάγερον του βασιλέως ή τον δε αρχιμάγερος αξίωμα μέγα κοντά εις τους Πέρσας. Ο δε αρχιμάγερος παρησιάζει αυτούς εις τον βασιλέα έμπροσεν το οποίο κηρύξανται στον Χριστόν και οι δύο αποκεφαλίστησαν και έτσι έλαβαν εμακάρια τους στεφάνους του μαρτυρίου. Νύνη του Αγίου Μάρτυρος Νύρακος και διήγησης σπάνιου θέλημος. Ανησυχρίστον δόξαν άπας της βλέπων μηδέν καταθόν φλιαρίτο αφρόνος. Ούτως ο μακάριος μάρτης του Χριστού Νύραξ ήταν κατά το γέρος Αιγύπτιος, γεννηθής από χριστιανούς γονείς εις το κάστρο των ονομαζόμενων Πενεζή. Αφού εβαπτίστη, ανετρέθετο και επεδέμετο από τους γονείς του εις την αμόμητον και καθαρά πίστη του Χριστού. Ύστερο δε από ελαφρότητα του νοός και κουφότητα γνώμης, απαρτήθη υπό τον διαβόλμο και πήγε προς τον εκεί όντα αμυράν και ερνήθη, φεβεί την πίστη του Χριστού. Και όμονον τούτο, αλλά και τη ζώνη του κόψας και το σταυρόν πατήσας, επήρε τη μάχεραν εις τα σχήρας και ηλάλαζε την ελεηνήν εκείνη φωνή. Το αγαρινός ημί και από τη σήμερον πλέον δεν είμαι χριστιανός. Όθεν ήταν πληνημένος και δοξασμένος εις μερικούς χρόνους, κοντά εις τον Αμυράν και τους μεταυτού
χωρίς να φροντίζει τελείως για τη σωτηρία του. Οι δε γονείς του, τούτο μαθώντες, δεν έφαμον από το να παρακαλούν τον Θεό για να μεταβάλει τη γνώμη του. Όθεν βλέποντας ο Θεός την τούτον προαίρεση και επίμονον παρακάλεση, μετέβαλε την καρδία του Υιού αυτών εις μετάνοια. Δια τούτο αυτός ο ίδιος μοίραξ, πηγαίνοντας εις τους γονείς του, λέγει: «Ιδού Κύριε και γλυκύτατε γονείς μου, όπου ήλθον εγώ, ο ταλέπορος, εσκοπτίστηκα εις το νουν και επίησα τούτο όπου επίησα. Τώρα λοιπόν παρακαλώ να γίνω πάλιν χριστιανός και να είναι μαζί με εσάς». Οι δε γονείς του απεκρίθησαν: «Ημείς τέκνον, όταν το κακό τούτο επίησας, πολλά εχήσαμε δάκρυα και ποτέ δεν πάψαμε παρακαλούντες τον Θεό για να σε φωτίσει, να γνωρίσεις την αλήθεια και να επιστρέψεις πάλιν προς Χριστόν τον Σωτήρα σου. Δια τούτο τώρα ευχαριστούμε στην αγαθότητά του, ότι δεν επαρέβλεψε την ταπεινή ημών δέηση. Πριν τέκνον, καθώς και εσύ το εξεύρεις, εμείς φοβούμεθα τον Αμυράν να σε έχουμε μαζί μας. Μήπως κινδυνεύσουμε δια τούτο, επειδή είδαμε την υποψία ότι εμείς σε ένετα βάλαμεν. Αλλά αν ίσως θέλεις να σηκωθείς από το μέγα πτώμα της αρνήσεως και να έβρεις τον Θεό ήλαιον. Προς τούτης δε, εάν θέλεις να κάνεις και εμάς ακατηγόρητους και να γίνεις τόσο οικείος και φίλος του Χριστού, ώστε όπου να κατασταθείς και πρεσβευτείς εις αυτόν διόλων το γένος σου. Τούτο ποιήσον, τούτο ποιήσον. Πήγαινε εις τον Αμυράν και καθώς παρησία αρνήθης των Χριστών, έτσι παρησία ομολόγησον πάλιν αυτόν, ωσαν να μην ξέβραμεν ουδέν περί τούτου εμείς. Και βέβαια ο Θεός τέκλων θέλει ευωδώσει την οδόν σου ταύτην, καθώς βούλεται. Ο Θεός ήραξ λαβών την συμβουλή αυτήν από τους γονείς του, ομού και την ευλογία τους, περνώντας δε εις το χέρι του και εις το χέρι του μία ζώνη, επήγαινε στην συναγωγή των Αγαρινών. Ζωσής λοιπόν με τη ζώνη όπου εκράτη, έμπρωσε εις τον Αμυράν, ετύπωσε τον τίμιο σταυρόν εις ένα ξύλο και ασφαζόμενος αυτόν άρχισε να φωνάζει με όση δύναμη είχε: «Το Κύριε ελέησον». Ο δε Αμυράς πιάστας αυτόν λέγει: «Τι έπαθες?». Ο δε Μοίραξ απεκρίθη: «Μόλις τώρα ήρθον εις τον εαυτό μου από την ακολουθήσασαν εις εμένα σκότωση του διαβόλου και προσέπεσον εις τον Χριστό μου και πάλι έγινα χριστιανός, καθώς και ήμουν. Όθεν ήρθον να φανερώσω τούτο εις εσένα και εις όλη την ειδική σου συναγωγή και να ομολογήσω μεν έμπροσθεν εις όλους τον Χριστόν, να αναθεματίσω δε τη θρησκεία σας». Ταύτα ακούσας ο Αμυράς έβαλεν αυτόν εις τη φυλακή και επρόστασε να μείνει εκεί τρεις ημέρες χωρίς να του δώσουν να φάγει ή να πει. Με τα ταύτα έβγαλε αυτόν από την φυλακή και τον έκρινε πάλι. Και επειδή ευρήκε αυτόν πως ομολόγει τον Χριστόν, έδινε αυτόν μέτρια και πάλι έκρισε αυτόν στη φυλακή. Ύστερα δε από άλλα τρεις ημέρες πάλι ανέκρινε αυτόν. Και ευρών επιμένοντα και ομολογούντα τον Χριστόν, έδινε αυτόν με βούνευρα και πάλι τον έκρισε στη φυλακή. Μετά δε τρεις ημέρες πάλι παράστησε αυτόν. Έμπροσεν του και βλέποντας ότι στερεός και αμεταθέτως ομολόγη των Χριστών, έδινε αυτόν ανελεήμονα επάνω ίσως πρώτας λιγάς του σώματος και έδωκε κατά αυτού την τελευταία του θανάτου απόφαση. Όθεν τούτων λαβώντες οι υπηρέτε ενδίκαν εις καίκη καθώς επροστάχθησαν και πηγαίνοντας μέσα στη θάλασσα έως στάδια τέσσερα ή ως μισόν μίλη, τον άφησαν και προσευχήθη. Είπα αποκόψαντε στην κεφαλή του, έριξαν αυτήν εις τον βυθόν της θάλασσας. Και το μέσο σώμα αυτού είτε βγήκε από τη θάλασσα, είτε δεν βγήκε. Τούτο δεν εφανερώθη. Η δε τιμία του του κεφαλή βγήκε, βέβαια, εκ της θαλάσσης, την οποία γνωρίσαντε μερικοί χριστιανοί έλαβαν ως πολύτιμον δώρο. Καταβαλθέντες δε εις τον Αμυράν δια τούτο έδωσαν εις αυτόν 100 φλωρία και έτσι αφέθησαν εις το να έχουν το ποθούμενον ακολύτως. Τότε λοιπόν πείσαντες αρχιλάν θήκην έβαλαν την μαρτυρική κεφανή μέσα εις αυτήν με την πρέπουσαν τιμήν και ευλάβιαν
Και από τότε έως τώρα αναγνύζει πάντοτε μύρον ευώδες και επιτελεί πολλάς και διαφόρους ιατρίας. Εις δόξα μεν τη σωτήρωση ημών Ιησού Χριστού, εις πληροφορία δε των σκανδαλιζομένων και δισταζόντων περί της εν ουρανής δόξης αυτού και των ομοίων αυτού. Τέλος και το Θεό δόξα. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον με τον αμαρτωλό. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον με τον αμαρτωλό. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον με τον αμαρτωλό. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς. Αμήν.